Σε απόψη από την ομάδα του Νίκου Μουραντίδη υποδεχτεί το Χοβίκ. Ο Χοβίκ από την λαχτάρα του για το τραγούδι καμιά φορά υπερβάλλει. Αυτό είναι το μόνο που το καταλογίζω. Αυτό που εγώ ψάχνω τώρα από τον Χοβίκ είναι magic. Το είδα για την πρώτη φορά, για μένα και πολύ ουσιαστικά, στο Unchained My Heart. Από εδώ και πέρα ο στόχος μου είναι να βγαίνω κάθε εβδομάδα και να μαγεύω. Επειδή πιστεύω πως έχω την ικανότητα να το κάνω. Δεν έχεις δείξει τίποτα, αγόρι μου, από αυτό που μπορείς να κάνεις ακόμα. Ξύπνα. Τι περιμένεις? Είναι το πέμπτο live απόψε. Αυτή την εβδομάδα έχω να βγω και να τραγουδήσω ένα αγαπημένο μου κομμάτι. Ένα τραγούδι το οποίο έχει απαιτήσεις, δεν είναι εύκολο. Δυστυχώς ο Χοβίκ είναι πάρα πολύ άρρωστος αυτή την εβδομάδα. Δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις πρόβες που θα έπρεπε να κάνουμε. Γιατί και το τραγούδι χρειάζεται αρκετές πρόβες. Δεν θέλω η αρρώστια μου να δικαιολογήσει οποιαδήποτε μου εμφάνιση. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό αυτό. Αλλά εγώ θα βάλω τα δυνατά μου και πιστεύω πως τον κόσμο τον μαϊεύει όχι η φωνή, αλλά όλη η ενέργεια που βγάζεις, να έχεις σωστή ψυχολογία δηλαδή. Εγώ έχω πάντα τη σωστή ψυχολογία. Yeah, baby, yeah. Γιώργο Θεοφάνος. Άρε Χοβίκ. Με τέτοιες ερμηνείες, σαν τη δικιά σου, σαν τις Νίνης που ακούσαμε προηγουμένως και σαν πολλές άλλες που ακούσαμε σήμερα, αποδεικνύουμε όλοι μας εδώ, και όσοι είμαστε μπροστά στην κάμερα και όσοι είμαστε από πίσω, το πόσο διαφορετικό είναι αυτό το μουσικό παιχνίδι που λέμε X-Factor. Το ότι τα μεγαλύτερα ταλέντα που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα είναι εδώ σε αυτή τη σκηνή. Θα σου το λέω κυπριακά, ρε φίλε. Δαμε πάνω σε τούτη τη σκηνή. Αυτά είναι. Είναι. Όταν συγκινούμε, μιλάω κυπριακά, δεν έγινε κάτι. Να σε αγαπήσω. Να ζεις, φίλε μου. Μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. George. Έχουμε κάνει και Joe Cocker πριν, δεν έχουμε κάνει. Ναι, ναι, το Unchained My Heart. Το Unchained My Heart. Και τα δύο τραγούδια δεν είναι του Joe Cocker. Είναι, ναι, ακριβώς. Και εδώ έχουμε Beatles και πήγες πιο προς τους Beatles όμως. Είχες ένα mix, ας πούμε, των δύο καλύτερων. Άρχισες λιτά και ωραία και μετά μπήκες στο soul. Και οι Beatles είναι σπουδαίοι, δεν μπορείς να σου πει. Ναι, 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 ναι
είναι το μεγαλύτερο group all time. Τώρα. Το κάθε moment. Πηγαίνω. Πες το άνθρωπο κάτι. Περιμένει μια εβδομάδα στο κρεβάτι ήταν, ε. Anyway, πάμε. Στην ουσία. Στην ουσία είναι ότι ήσουν πάρα καλός. Είσαι για μένα ο καλύτερος soul καλλιτέχνης εδώ. Εσύ και τον Σταύρο βλέπω δύο καλλιτέχνες soul boys. Τρελαίνομαι. Ευχαριστώ πολύ. Και είχες όλο αυτό το πάθος. Super. Yeah baby! Yeah baby! Yeah baby! Baby, he's talking to you, baby. Λοιπόν, εγώ πάλι δεν θα συμφωνήσω. Δεν μ' άρεσε το σημερινό καθόλου. Παιδιά, ναι, τι να σας πω. Δεν μ' άρεσε, τι να κάνω. Και να σου πω ότι δεν μ' άρεσε, προφανώς όχι, ο τρόπος που τραγούδησες. Δεν μ' άρεσε πολύ το σκηνικό κομμάτι. Και να σου θύμισε λίγο καρικατούρα του Τζο Κόκερ και με ενόχλησε. Πιστεύω πως εννοείται όλο το στήσιμο. Το δικό σου στήσιμο. Α, εγώ. Alright. Μπορεί να με κόλλησε πυρετό. Μπορεί. Μπορεί. Να πούμε ότι ο Χοβίκ ήταν άρρωστος όλη τη βδομάδα, αλλά το δούμε μετά λίγο. Yeah, baby! Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικός. Νίκο. Χοβίκ. Δεν έκανες πολλές πρόβες. Την εβδομάδα. Σήμερα έχω κάνει πρόβα. Μόνο σήμερα. Ναι, δύο φορές. It's enough. It's enough, ε. Of course. Κυρίες και κύριοι, με λίγη βοήθεια από εσάς ο Χοβίκ θα βρίσκεται εδώ και την επόμενη εβδομάδα. Σηκώστε το ακουστικό ή στείλτε μήνυμα στον αριθμό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στον οθόνη σας και δώστε τη θετική σας ψήφο. Καλή επιτυχία, Χοβίκ. Yeah, baby. Yeah, baby. Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι, το διαγωνιστικό κομμάτι του 5ου X Factor Live Show. Τελείωσε. Οι γραμμές είναι ακόμα όμως ανοιχτές. Μπορείτε να ψηφίσετε τον αγαπημένο σας τραγουδιστή, τραγουδίστρια ή group για να τραγουδήσουν και την επόμενη Παρασκευή εδώ ζωντανά στο live show του X Factor.